Ηρεμία πριν από την καταιγίδα στο Κυπριακό με τον Ερσίν Τατάρ να σπρώχνει το ραντεβού γνωριμίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να προλάβει να πάει στην Άγκυρα για οδηγίες. Κατά πληροφορίες στο γραφείο του Τατάρ ενημέρωσε την UNFICIP πως θα είναι διαθέσιμος για την κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση μετά τις 30 του μηνά. Σε ό,τι αφορά στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως ο Γενικός Γραμματέας δεν θα κάνει κίνηση πριν από τη συνάντηση των ηγετών. Την επόμενη των εκλογών στα κατεχόμενα, ο πρόεδρος απέστειλε άλλη μια επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά του για επανέναρξη. Το ταχύτερο δυνατό, στην βάση της συναντήληψης που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε ύστερα από δική του πρόσκληση στις 25 Νοεμβρίου στο Βερολίνο. Τότε που η συζήτηση αφορούσε ξεκάθαρα σε λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και όχι σε άλλες μορφές λύσης, τις οποίες προωθούν Τατάρ και Άγκυρα. Ελπίζω οι θέσεις που διατυπώθηκαν μέχρι σήμερα από τον Τουρκοκύπριο Ιγέννη να μην είναι και η τελική επιδίωξη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση αντιλαμβάνεστε θα έχουμε μια εκτροπή. Εύχομαι να εντάσσονται στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα αυτών των πραγμάτων που ενδεχομένως λέγονται μερικές φορές αλλά δεν εννοούνται. Σε ετοιμότητα για το επόμενο βήμα είναι πάντως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Acceptable. Nous sommes aussi en contact permanent dans le cadre des Nations Unies parce que nous savons bien qu'il y a un rôle à jouer aussi au départ notamment la question de Chypre et du règlement nécessaire sur ce sujet. Η Ένωση θα συμμετάσχει στην αντιπενταμερή με καθεστώς παρατηρητή όπως ακριβώς συνέβη και στην Ελβετία.